Καλημέρα σας. Καλημέρα. Κάνατε λόγο, κυρία Κουκουμά, για καθοδηγημένο πόρισμα και θέλαμε έτσι να μας πείτε τι ακριβώς εννοείτε σε αυτή την τοποθέτηση που κάνατε. Δεν έχω πει ότι είναι καθοδηγημένο το πόρισμα. Είχα καλέσει τον κάθε να μας να δει το σκηνικό εκεί στο Προεδρικό κατά την επίδοση του πορίσματος των Πρόεδρων της Δημοκρατίας. Ένα πόρισμα που το κρατούσε η Επίτροπος για 10 περίπου μέρες, αναμένοντας τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να επιστρέψει για να του το δώσει και μετά να το δημοσιοποιήσει. Και βγαίνοντας από το Προεδρικό, η Υπουργός τοποθετήθηκε, είχε δηλώσει ότι το υιοθετεί πλήρως. Ακριβώς κάτω από αυτόν τον συνειρμό, είχα κάνει τη σκέψη πώς ήταν δυνατόν να το γνωρίζει, ένα πόρισμα που έχουμε δει τελικά χθες ότι είναι και 140 σελίδων, να το γνώριζε και γι' αυτόν το υιοθετούσε. Αντιλαμβάνεστε, από εκεί και πέρα ο καθένας μπορεί να κάνει το δικό του συνειρμό και δεν έχω πει ότι είναι καθοδηγούμενο. Αντιλαμβάνομαι, είναι τις δικές της υπηρεσίες που ερευνούσε και ίσως να είχε κάποια εικόνα και γι' αυτόν τοποθετήθηκε. Όμως σε καμιά περίπτωση δεν έχω πει ότι είναι καθοδηγούμενο. Από την άλλη, ο καθένας μας θα μπορεί να κάνει αυτή τη σκέψη. Ναι. Πώς ήταν έτοιμη. Και θα μπορούσε η Υπουργός να μου απαντήσει ακριβώς με διάφορους τρόπους ότι ήμουν ενήμερη για τις έρευνες που γινόταν στο δικό μου Υπουργείο, στις υπηρεσίες μου και γι' αυτό τοποθετήθηκα έτσι. Από εκεί και πέρα πραγματικά νιώθω και ντροπή και θλίψη και θυμό και δεν ξέρω τι άλλο να πω για την όλη κατάσταση. Το να αφήσουμε έναν παιδί να φτάσει μέχρι εκεί. Και δυστυχώς θα πρέπει να κατανοήσουν οι κυβερνώντες και να μην εξοργίζονται ούτε για τα σχόλια, ούτε για τις κριτικές, ούτε για τις διαπιστώσεις. Γιατί είναι ένα θέμα που δεν είναι η πρώτη φορά που έρχεται στην επικαιρότητα και είναι τραγικό να περιμένουμε τέτοια συμβάντα για να συζητούμε και να επαναφέρουμε τέτοια θέματα. Για αυτή την αναφορά που ενόχλησε, επειδή πρέπει να κάνουμε και εμείς λίγο τον δικηγόρο του διαβόλου, μιας και δεν υπάρχει αντίλογος, θα μπορούσε κάποιος να πει ότι η αναφορά της Υπουργού ήταν μία έκφραση εμπιστοσύνης προς το θεσμό της Επιτρόπου και της έρευνας αυτής καθεαυτής. Έτσι είναι. Ακριβώς θα μπορούσε να πει ότι ναι, ό,τι και να περιλαμβάνεται στο πόρισμα, εγώ το υιοθετώ και τέλειωσε. Ναι. Δεν υπήρχε οτιδήποτε άλλο που θα μπορούσε να απαντήσει. Από εκεί και πέρα όμως, ήταν ό,τι ήταν ενήμεροι, είτε ό,τι και να περιλαμβάνει το πόρισμα θα το υιοθετήσω και αντιλαμβάνεστε τι είπα να πει το υιοθετώ πλήρως. Το υιοθετώ πλήρως. Υπάρχουν εντωμεταξύ, είναι ένα πόρισμα αυτή τη στιγμή, αλλά υπάρχουν αντίστοιχες εκθέσεις της προηγούμενης Επιτρόπου για τα Δικαιώματα του Παιδιού που συστήνουν, που επικεντρώνονται, που προτρέπουν, που καταγγέλουν στην ουσία μέσα από τις διαπιστώσεις που κάνουν τα προβλήματα που υπάρχουν και δεν γίνεται τίποτε. Εδώ πρέπει να επικεντρωθούμε και όχι να στραφούμε επικοινωνιακά, να έχουν αρπάξει μια ατάκα για να προσανατολίσουν από το πρόβλημα. Διότι το πρόβλημα μας δεν είναι αν είναι καθοδηγούμενο ή όχι το πόρισμα. Και δεν έχει πει κανένας ότι είναι τέτοιο, αλλά η ουσία του πορίσματος να καταγράφει και να λογοδοτήσουν βέβαια οι λειτουργοί όσοι έχουν ευθύνη, αλλά να λογοδοτήσει και η κυβέρνηση. Διότι δεν είναι θέμα που αφορούσε απλά τους 4 λειτουργούς που δεν έκαναν καλά τη δουλειά τους. Και αν σήμερα οργανώνονται και κινητοποιούνται, είναι μια άλλη πτυχή την οποία ενδεχομένως έπρεπε να κάνουν από πολύ πριν. Γιατί είναι η κυβέρνηση με τις πολιτικές που εφαρμόζει με τις περικοπές που οδήγησαν στην απαξίωση των κοινωνικών λειτουργών. Όταν βγείτε έξω και μιλήσετε με κόσμο που έχει ανάγκη τις υπηρεσίες κοινωνικής ευημερίας, θα σας μιλήσει απαξιωτικά ότι δεν τους δίνουν σημασία, δεν ασχολούνται με το πρόβλημα τους. Μέχρι που να φτάσουν στην κατάσταση αυτό που έχουμε. Ακριβώς. Το ξέρετε κι εσείς και είμαι σίγουρος ότι αν κάνετε εκπομπές για να βγει κόσμος, θα τα φορτώνει τα προβλήματα στη λειτουργών του. Που δεν του απαντά τα τηλέφωνα, που δεν τη βρίσκει μέσα, που δεν, είναι αρκετά, δεν δίνει αρκετό χρόνο στην περίπτωση του. Λόγω και της εμπειρίας που είχα σε μια. Την εκπομπή που έχεις μέσα, Κωνσταντίνα, μπορώ να σου πω ότι υπάρχει πολλοί κόσμος ο οποίος όντως έχει πρόβλημα και οι λειτουργοί δεν μπορούν να αντεπεξελθούν. Αλλά και από την πλευρά τους οι λειτουργοί πολλές φορές έχουν εκφράσει το παράπονο ότι είμαστε υποστελεχωμένοι. Το έχουν πει
και στο παρελθόν, χωρίς να δικαιολογείται βεβαίως ο θάνατος ενός παιδιού. Έτσι. Και η υποστελέχωση είναι μια πτυχή, αλλά το κυριότερο ήταν η αναδιοργάνωση των υπηρεσιών κοινωνικής ευημερίας, που είχε εξαγγελθεί όταν γινόταν η εισαγωγή του ελάχιστου εγκυμένου εισοδήματος. Ότι τότε, αφού έφευγαν από το γραφείο, από τις υπηρεσίες κοινωνικής ευημερίας, η αρμοδιότητα της εξέτασης οικονομικών αιτημάτων θα μεταφερόταν στο ελάχιστο εγκυμένο εισόδημα, τότε οι λειτουργοί των υπηρεσιών θα είχαν περισσότερον χρόνο και δυνατότητες να κάνουν τις κοινωνικές παρεμβάσεις, την ψυχοκοινωνική στήριξη σε οικογένειες και άλλα. Δεν έγινε η αναδιοργάνωση, είναι 5 χρόνια τώρα από το 2014 και τα πράγματα έχουν μείνει στάσιμα. Και ανταυτού ακούμε διάφορα με τον τρόπο που λειτουργούν οι υπηρεσίες, που είναι θέμα της κυβέρνησης να αφιερώσει και κονδύλια και χρόνων και τρόπους για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Ξέρετε, όμως, δεν έχει απλά φτάσει ο κόμπος στο χτένι. Ζούμε συνεχώς το κάθε νέο περιστατικό. Η γυναίκα στην Τρόγλη, η νεαρή που ξανά έθεσε τέρμα στη ζωή της. Ακούμε συνεχώς, γιατί δεν διερωτήθηκε κανένας, ακούμε συνεχώς εξαφανίσεις από τις παιδικές στέγες. Ναι. Πότε περιμένουμε να ασχοληθούμε με το θέμα? Πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτές τις καταστάσεις? Ναι. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι για το θέμα των πολιτικών ευθυνών, γιατί έχει ανοίξει και πάλι αυτή η συζήτηση που προκύπτει μετά από κάθε τέτοιου είδους θέματα που βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Πολιτικές ευθύνες, γιατί να αναλάβω, λέει ο Υπουργός, αφού δεν γνώριζα. Αυτό σας καλύπτει? Όταν στο ίδιο το πόρισμα, τουλάχιστον σε ένα σημείο στην περίληψη που έχουμε διαβάσει όλοι, διατυπώνεται η εκτίμηση για συστημικές αδυναμίες, πού μπορούμε να τις αποδώσουμε? Ποιος θα φροντίσει, ποιος θα καλύψει, ποιος θα αντιμετωπίσει τις συστημικές αδυναμίες? Η λειτουργία από μόνη τους? Μια παρέτηση, κυρία. Είναι ευθύνη, και δεν είναι ευθύνη της Υπουργού, είναι ευθύνη της κυβέρνησης. Είναι ευθύνη της κυβέρνησης, πρέπει να το κατανοήσουμε. Δεν είναι αν η Υπουργός σε διαχειριζόταν σωστά. Θα πρέπει να διατεθούν κονδύλια. Θα πρέπει να παραχωρηθεί η δυνατότητα για περαιτέρω στελέχωση, εξειδίκευση. Όλα αυτά, κατάρτιση, στήριξη των κοινωνικών λειτουργών, όλα αυτά δεν υπάρχουν. Ναι, άρα εσείς δεν μιλάτε για παρέτηση της Υπουργού. Μιλάτε για ανάληψη πολιτικής ευθύνης μέσα από μέτρα. Από μέρους της κυβέρνησης για να αντιμετωπίσει το θέμα. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα δεν έχουμε να υποδείξουμε εμείς με ποιον τρόπο θα αναλάβει την πολιτική ευθύνη. Ναι. Παντός, η να αντιμετωπιστούν κυρία, τα προβλήματα θέλουμε. Γιατί δεν πάει άλλο. Τότε που είχε γίνει το τραγικό συμβάν με τον Στυλιανό, είπε ότι και να παραιτηθώ δεν θα βοηθήσω κάπως την κατάσταση. Οπότε δεν θεωρώ ότι αυτό είναι ένα μέτρο το οποίο και να το λάβω βοηθά κάπως την συνέχεια. Ενδεχομένως, άρα είναι βούληση της κυβέρνησης, πολιτική, να δώσει εκείνα τα μέτρα, τα κονδύλια και άλλους τρόπους για να αντιμετωπιστεί η κατάσταση. Δεν μπορεί, γιατί πρέπει να το πούμε, ότι η πολιτική της κυβέρνησης σήμερα είναι ο τερματισμός υπηρεσιών που λειτουργεί το κράτος, όπως είναι η κρατική παιδοκομική σταθμή, να ιδιωτικοποιούνται άλλες υπηρεσίες που παρέχει το κράτος, να δίνονται ακόμα το σπίτι του παιδιού. Έχει δοθεί η ευθύνη της διαχείρισης του σπιτιού του παιδιού σε μια μη κυβερνητική οργάνωση. Περιμένουμε τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης. Δεν μπορείς να περιμένεις ότι θα ελέγξεις σωστά τα πράγματα. Θα πρέπει να ελέγχεις την οργάνωση, την μη κυβερνητική οργάνωση που ανέλαβε να το κάνει, αλλά δεν είναι το ίδιο ως να το εσύ με τις δικές σου αρμοδιότητες και η λειτουργή σου με τις ευθύνες που έχουν όσο λειτουργεί των υπηρεσιών κοινωνικής ευημερίας να τις συγκρίνεις ότι θα είναι ίδιες με τις μη κυβερνητικές οργάνωσεις. Όλα αυτά, η ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών, προκαλεί μια άλλη διάσταση και θα πρέπει να τη μελετήσουμε. Ναι, γιατί φτάσαμε στον θάνατο του Στυλιανού κατά την δική σας άποψη? Λόγω υποστελέχωσης, λόγω αδιαφορίας, λόγω τι? Ήταν πολλά προβλήματα και σύνθετα. Και θα πρέπει, ναι, και η αστυνομία να δει τη δική της ευθύνη, διότι από όσα έχω διαβάσει μέχρι τώρα στο πόρισμα, φαίνεται ξεκάθαρα ότι το θέμα της βίας στην οικογένεια ήταν το πρωτεύον και από εκεί θα έπρεπε να ξεκινήσει να λύνονται τα προβλήματα. Δεν υπήρξε εκείνη η αντιμετώπιση. Δυστυχώς είναι αυτά που καταγγέλνουμε διαχρονικά εμείς στο γυναικείο οργανώσεων κιόλας,
ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις οι γυναίκες αποτείνονται στην αστυνομία για να καταγγείλουν και δεν υπάρχει αντίστοιχη αντιμετώπιση. Ή δεν είναι όλη η λειτουργία και η αστυνομική, πρέπει να το πω, γιατί ούτε εκεί πρέπει να το εξισώνουμε. Ναι, αλλά δεν είναι απλό να πας, να κάνεις ένα παράπονο, να ληφθεί μια κατάθεση και από εκεί να πάρει ένα δρόμο υπόθεση. Δηλαδή, πόση εξειδικευσή θέλεις αυτό. Έτσι έπρεπε να γίνεται. Αλλά ακόμα συνεχίζουν σε αστυνομικούς σταθμούς, όταν πάει μια γυναίκα να καταγγείλει, είτε να μην είναι μέσα ο αρμόδιος αστυνομικός, λειτουργός, είτε να πρέπει να ξανάρθεις για να την ολοκληρώσουμε, ή ξανασκέφτου το να μην προκαλέσεις, όταν είναι και σε χωριά και σε μικρές κοινωνίες. Οπότε δεν υπάρχουν εκείνες οι δομές που θα στηρίξουν μια γυναίκα όταν πράγματι ζει σε συνθήκες, όπως ήταν στην περίπτωση αυτή, να της πούν: δεν υπάρχει μέλλον πλέον σε αυτήν την οικογένεια. Κάμε το βήμα. Ή βρες τον τρόπο να τη στηρίξεις για να κρατήσεις την οικογένεια. Γιατί σωστό είναι να κρατήσουμε την οικογένεια μαζί και όχι με το πρώτο να προχωρούμε στη διάλυση της. Όμως βλέπουμε στο πόρισμα για πόσα χρόνια υπήρχε αυτή η κατάσταση και μάλιστα τραγική, όχι απλά βίας, η φτώχεια που επικρατούσε και δεν αντιμετωπίστηκε. Το πόρισμα το διαβάσατε? Ξεκίνησα να το διαβάζω. Ναι. Νομίζω έχω φτάσει μέχρι την 100η σελίδα. Εντάξει, πρέπει να διαβάσατε πολλά, γιατί και εγώ κάθισα χθες και το διάβασα. Και θέλω να σας ρωτήσω αν με βάση τα όσα έχετε διαβάσει μέχρι στιγμής, σας ικανοποιεί ο τρόπος και η μεθοδολογία που έγινε η έρευνα και όσα καταγράφονται μέχρι εκείνη την ώρα. Δεν μπορώ να τοποθετηθώ για τον τρόπο και τη μεθοδολογία που έγινε. Βλέπω ότι υπάρχουν αρκετές επαναλήψεις, παραδείγματος χάρη. Όταν συνέρχονταν οι πολυθεματικές, στην πορεία υπάρχει η έρευνα που είχε γίνει για κάθε λειτουργών που συμμετείχε στην πολυθεματική, άρα ίσως και γι' αυτό να έχει τέτοια μεγάλη έκταση, διότι επαναλαμβάνεται τι είπε ο λειτουργός ευημερίας, τι είπε ο εκπρόσωπος των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, τι είπε ο εκπαιδευτικός και άλλα. Οπότε υπάρχει μια έκταση την οποία πρέπει να διαβάσεις για να κατανοήσεις αυτό που έχετε πει κι εσείς. Όμως είναι θέματα που θα τα δούμε στην πορεία και που ελπίζω η κυβέρνηση να το λάβει υπόψη και να πάρει τα σωστά μηνύματα. Ναι, οι διαδικασίες, αν υπάρχουν ευθύνες σε λειτουργούς, να λογοδοτήσουν, αλλά να αναλάβει και το δικό της μερίδιο ευθύνης, διότι στην προκειμένη περίπτωση δεν είναι απλά κάποιων λειτουργών και δεν θέλω απλά να υποστηρίξω τους λειτουργούς, αλλά να δούμε πραγματικά για να μην πάμε στους επόμενους τέσσερις λειτουργούς που θα φταίνει για μια άλλη περίπτωση και στους άλλους τέσσερις που θα φταίνει για άλλη περίπτωση. Για εσάς το μερίδιο ευθύνης της κυβέρνησης είναι να ληφθούν μέτρα ή πρέπει να λειτουργήσει και κάπως πιο τιμωρητικά? Έχουν καταργήσει, παραδείγματος χάρη, τις πολυθεματικές που, αν έχετε διαβάσει στο πόρισμα, σε αρκετές περιπτώσεις λειτουργούσαν πολυθεματικές. Έχουν καταργήσει τις πολυθεματικές. Πώς θα αντιμετωπίζουν αυτά τα προβλήματα, έτσι ατομικά με τον κάθε ένα λειτουργό? Είναι θέματα που χρειάζονται μια σύνθετη και πολιτική βούληση από μέρους του κράτους, πραγματικά άμεση, χωρίς να περιμένουμε. Έχει ξεκινήσει η διαβούλευση για την αναδιοργάνωση των υπηρεσιών κοινωνικής ευημερίας. Έπρεπε να ξεκινήσει από το 2014 ή μάλλον έπρεπε να εφαρμοζόταν με την εισαγωγή του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Να κατανοήσω ότι έπρεπε να γίνει το πρώτο και να ασχοληθεί μετά με το δεύτερο. Έχουν περάσει 5 χρόνια. Δεν μπορούμε να περιμένουμε άλλον. Δεν μπορούν οι υπηρεσίες, δεν μπορεί ο κόσμος να ζει την απαξίωση των κοινωνικών υπηρεσιών και να μην λαμβάνονται μέτρα και να θεωρούμε ότι είναι απλά ανεπαρκής. Και ανεπαρκής να είναι, κάποιοι θα έπρεπε να πάρουν την ευθύνη, να τους μεταθέσω, να τους μετακινήσω, να τους πάρω σε άλλα. Δεν είναι μόνο και τις υπηρεσίες κοινωνικής ευημερίας, είναι και η αστυνομία. Παίζει σημαντικό. Σε όλες τις υπηρεσίες. Ασχοληθήκαμε ακριβώς τώρα μόνο με το. Όπως και ενδεχομένως οι υπηρεσίες ψυχικής υγείας θα πρέπει να αναπροσαρμόσουν, ενδεχομένως να συνάψουν πρωτόκολλα συνεργασίας με άλλους. Με τις άλλες υπηρεσίες που χρειάζονται σε κάθε περίπτωση, το σχολείο, την κοινωνική ευημερία και άλλες, για να είναι πραγματικά αποτελεσματική. Πάντως, γιατί λέγονται και πάρα πολλά για τον τομέα της παιδείας, είναι και εποχή όπου υπάρχουν αντιπαραθέσεις, θα πρέπει να σημειώσουμε, με βάση και όσα έχω διαβάσει, ότι το σχολείο, οι σχολικές μονάδες, έκαναν όχι καλά τη δουλειά τους. Άριστα συμπεριφέρθηκα σε αυτόν τον παιδί, και πραγματικά. Συμπεριφέρθηκαν άριστα και είναι εδώ που πρέπει να πούμε για τις ευθύνες του κάθε λειτουργού.
Και στην προηγούμενη περίπτωση, χωρίς να έχω διαβάσει, είπα διεξοδικά το πόρισμα για το πώς είχα λειτουργήσει οι υπόλοιποι, ο καθένας που έρχεται στην αντίληψη του κάθε λειτουργός, είτε εκπαιδευτικός, είτε των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, των κοινωνικών υπηρεσιών της αστυνομίας, να μην είναι απλά δημοσιοϋπαλληλική η προσέγγιση κάποιων περιπτώσεων, αλλά χρειάζεται να έχεις και ανθρώπους που τους έχεις στηρίξει, που τους έχεις εξειδικεύσει για να λειτουργήσουν, όχι απλά μέχρι που είναι η υποχρέωση σύμφωνα με τα σχέδια υπηρεσίας του, αλλά να κάνει και το κάτι παραπάνω, γιατί είναι θέματα που δεν μπορείς να βάζεις πλαίσια. Η κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Πάντως, όταν έγινε το τραγικό συμβάν το Σεπτέμβριο, στο πλαίσιο της δημοσιογραφικής έρευνας, έφτασα στην πόρτα ενός από τους συμβούλους στο σχολείο που φοιτούσε ο άτυχος Τηλιανός. Είχαμε κάνει μια off the record συζήτηση. Προφανώς δεν μου αποκάλυψε στοιχεία εις βάθος, γιατί δεν το επέτρεπε η θέση, αλλά μέσα από τα όσα έτσι συζητήσαμε, κατάλαβα ότι ήταν κοντά στο παιδί οι σύμβουλοι στο σχολείο. Και έτσι φαίνεται και από το πόρισμα. Ναι. Ενώ από τότε το είχαν τελευταία, δεν μπορούσαμε βεβαίως να βγάλουμε κάτι προς τα έξω. Η εκπαιδευτικός ήταν εκείνη που ερχόταν σε καθημερινή επαφή με το παιδί και είχε ακριβώς την υποχρέωση να επικοινωνεί με τις διάφορες υπηρεσίες για να ζητά τη συνεργασία τους, να ενημερώνει, να καταγγέλει, για να γίνονται όσα έγιναν κατά καιρούς, χωρίς να είναι ικανοποιητικά για να αντιμετωπίσουν τώρα την κατάσταση αυτή. Και το θέμα των παιδιών, τα αδέρφια του Στυλιανού. Ναι, είναι ένα άλλο θέμα το οποίο θα πρέπει να τύχει σοβαρού χειρισμού. Χρειάζεται με πολύ μεγάλη προσοχή, ενδεχομένως και στο πόρισμα να μην ήταν ανάγκη να γίνονται ή να μην δημοσιοποιούνταν στοιχεία που σχετίζονται με προσωπικά δεδομένα της οικογένειας. Εντάξει, είναι μια άλλη πτυχή, δεν μας αφορά εμάς. Εντάξει, ίσως όμως για να μπορέσουν έτσι να δώσουν μια εικόνα για το τι συνέβαινε στο σπίτι αυτό. Ενδεχομένως να ήταν αναγκαία. Από εκεί και πέρα δεν είναι δική μας. Από εκεί και πέρα όμως πρέπει να δει και το κράτος και η πολιτεία τα δύο αυτά παιδιά. Βεβαίως. Σίγουρα. Λοιπόν, θα κάνετε και τη μητέρα, η οποία ζούσε στις συνθήκες που ζούσε. Θα κάνετε οποιαδήποτε κίνηση προς πλευρά Ζέντας Εμιλιανίδου ή θα το αφήσετε να το πάρει το ποτάμι την αντιπαράθεση που έχει προκύψει? Για μας δεν υπάρχει αντιπαράθεση. Ναι. Και είμαι σίγουρη ότι ο Υπουργός καταλαβαίνει κάτω από ποιο σκεπτικό είχα κάνει την τοποθέτηση. Δεν υπάρχει προσωπική κόντρα. Για εμείς νοιαζόμαστε. Είμαστε εκεί που είμαστε για να νοιαζόμαστε για τον κόσμο. Και ό,τι γίνεται είναι προς εκείνη την κατεύθυνση, στο πώς να κλείσουμε κενά, στο πώς να ληφθούν εκείνα τα μέτρα. Συζητούμε τέτοια θέματα κατ' επανάληψη στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Βουλής και είναι απογοητευτικό να τα συζητούμε και να τα ξανασυζητούμε χωρίς να υπάρχει αποτέλεσμα, να περιμένουμε τέτοια περιστατικά. Ναι. Και κάθε φορά ένα νέο περιστατικό. Η πολιτική ευθύνη, για το Άκελ, τελευταία ερώτηση, ποια θα ήταν, κυρία Κούγουμα, η πολιτική ευθύνη, να αναλυφθεί η πολιτική ευθύνη, έτσι ξεκάθαρα πείτε μας. Δεν είναι θέμα να υποδείξει το Άκελ ποια είναι η πολιτική ευθύνη. Εκείνοι που θεωρούν και είναι η πολιτική ευθύνη είναι της κυβέρνησης. Είναι έτοιμοι να αναλάβουν πολιτικές ευθύνες και να αντιμετωπίσουν την κατάσταση? Ή θα περιμένουμε να τελειώσουν οι διαβουλεύσεις, τα σχέδια, τα μέτρα, τα στρατηγικές? Δεν μπορούμε να ακούμε τέτοια πράγματα και να μένουμε να απαθείς. Η κοινωνία δεν μας ανέχεται πλέον να τις μιλούμε για τις στρατηγικές που έχουν εξαγγελθεί για το τάδε θέμα, για τη βία. Μάλιστα. Για την εμπορία. Ευχαριστώ να μιλούμε για την παιδική φτώχεια. Ναι. Το 25,5% στην Κύπρο των παιδιών βιώνει συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού. Ναι. Είναι πολύ σοβαρό. Και να οργιζόμαστε για εκείνα που δεν πρέπει. Να οργιστούμε για την κατάσταση. Ναι. Και να μην θυγόμαστε για πράγματα που δεν είναι της ουσίας. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Κούγουμα. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά.